Το συμβάτι του EuroCup το πετυχαίνει μια αγωνιστική από το τέλο τη φάση αυτή, με μια νίκη εδώ μέσα στο Βουκουρέστι. Καταρχήν, μπορούμε να πούμε, επιτυγχάνεται ο πρώτο στόχο που έχει τεθεί. Είμαστε εξαιρετικά χαρούμενοι. Πιστεύω ότι είναι σπουδαίο επίτευγμα για την ομάδα, κυρίως για τους παίχτες. Το γεγονός ότι έχουμε προκριθεί στην επόμενη φάση. Έχουμε κάνει ήδη 6 νίκες, έχουμε ένα παιχνίδι που απομένει στο γήπεδό μας για να δούμε την τελική μας κατάταξη και τις ομάδες με τις οποίες θα διασταυρωθούμε. Συγχαρητήρια στους παίχτες και σε όλο το κλαμπ, σε όλη την ομάδα. Πιστεύω ότι το επίτευγμα είναι σπουδαίο, διότι αν αναλογιστεί κανείς τις αντίπαλες ομάδες μας, τη θεωρητικά δυναμικότητά τους, τα μεγάλα budget που έχουν, τους εξαιρετικά καλούς παίχτες και βαθιά roster που έχουν στο δυναμικό τους, νομίζω ότι αυτό κάνει ακόμα μεγαλύτερη την επιτυχία των παιδιών. Έχετε εκφράσει πάρα πολλές φορές την πίστη σας στις δυνατότητες της ομάδας. Πιστεύατε όμως πριν ξεκινήσει αυτό το φετινό ευρωπαϊκό ταξίδι του Άρη, ότι ο Άρης θα έφτασε στο σημείο να διεκδικεί τελευταία αγωνιστική την πρωτιά σε αυτό το όμιλο με την Ούνιξ Καζάν, με την Τραμζονσπορ, με την Μπάλμπιτ, με την Μπούντεσλιγκ? Κοίταξε να δεις, το είχα έντονα στο πίσω μέρος του μυαλού μου. Δεν το έβγαζα εύκολα από το στόμα μου, γιατί έτσι πρέπει να είναι και επειδή πρέπει να είμαστε συνετοί και να ξέρουμε ποιοι είμαστε. Δεν νομίζω ότι θεωρητικά ο Άρης ήταν από τις ομάδες που θεωρούνται φαβοροί για να περάσουν στην επόμενη φάση. Είναι μια δουλειά που έγινε συλλογικά και αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στους παίχτες γι' αυτό. Και τώρα μπροστά υπάρχει μια ακόμα πρόκληση αγώνας με τον Μπάλμπιτ, είναι η πρωτιά σε αυτό το όμιλο. Εντάξει, κάθε αγώνας και ο σημερινός αγώνας για μας ήταν πολύ σπουδαίος και αγχωτικός. Εμείς ζούμε μέρα με τη μέρα και παιχνίδι με το παιχνίδι. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε και σε αυτό το παιχνίδι να είμαστε ανταγωνιστικοί. Ελπίζω να είμαστε υγιείς όλοι, γιατί είχαμε αρκετά προβλήματα σε αυτή την αναμέτρηση. Μετριάζεται καθόλου η χαρά σήμερα με αυτό που είπατε? Εξαιρετικά, ναι. Αν τα αποδυτήρια ήταν σαν να είχαμε χάσει τώρα μέσα. Ναι. Ξέρουμε κάτι, δηλαδή έχουμε μια πρώτη διάγνωση, μια πρώτη εκτίμηση, γιατί φάνηκε να πονάει πολύ με δυσκολία, σηκώθηκε για να σταθεί στα πόδια του. Σίγουρα, πρόκειται για κάποιο σοβαρό τραυματισμό. Τώρα δεν ξέρω πόσο σοβαρός και δεν ξέρω και τι το χαρακτηριστικό του τραυματισμού, δηλαδή πια που ακριβώς είναι και αν το γόνατό του και τι. Θα δούμε τώρα αύριο, λογικά θα κάνει κάποιες εξετάσεις, κάποια μαγνητική. Να δούμε, ας ελπίσουμε βασικά, γιατί πάνω απ' όλα είναι η υγεία των παιχτών.